Αυτό δεν είμαι διατεθειμένο να το κάνω. Γεια σα, είμαι ο Θαδορή Αραμπατζή, συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ και δημιουργό του blog network και σε αυτό το βίντεο θα σα πω τι δεν είμαι διατεθειμένο να κάνω για του συνεργάτε μου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώ να εκπαιδεύετε του συνεργάτε σα για να μείνουν στη δουλειά, μπείτε στο greekcoach.gr κάθετος GreekCoach.gr κάθετο Strain, μπορείτε να βρείτε το link κάπου εδώ τέλο πάντων ή εδώ. Εκεί θα δείτε μια μονόωρη εκπαίδευση που έχω κάνει ε, σχετικά με το τι να μάθετε στου καινούργιου σα συνεργάτε. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη, πολύ σύντομη και πολύ περιεκτική. Για του συνεργάτε μου, είμαι διατεθειμένο και πρόθυμο να κάνω πολλά. Και κάνω πολλά. Υπάρχει όμω κάτι που δεν είμαι διατεθειμένο να το κάνω και ούτε πρόκειται να το κάνω. Α πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή. Όταν κάποιο ξεκινάει συνεργασία μαζί μου. Θεωρώ ότι δεν ξέρει τίποτα για αυτό που κάνουμε και για το πώ δουλεύουμε. Σίγουρα μπορεί να έχει προηγούμενε εμπειρίε, είτε στον χώρο τη δικτύωση, είτε ακόμα και σε οποιαδήποτε άλλη δουλειά μπορεί να έχει κάνει ή να κάνει, για τη συγκεκριμένη όμω δουλειά θεωρώ ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Γιατί το θεωρώ αυτό, Γιατί αν και κάποιοι έρχονται και ξέρουν αρκετά πράγματα για τη δουλειά, ωστόσο υπάρχουν πολλοί που όντω δεν ξέρουν τίποτα απολύτω. Οπότε η δική μου δουλειά ω ανάδοχο εκπαιδευτή και προπονητή του είναι να του κατευθύνω με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να μάθουν όλα όσα χρειάζονται για τη δουλειά για να μπορούν να την κάνουν με επιτυχία μόνοι του, χωρί να με χρειάζονται. Έτσι λοιπόν, έχω φτιάξει μια σειρά εκπαιδεύσεων οι οποίε υπάρχουν στο site τη ομάδα μου. Φαντάζομαι ότι αντίστοιχε εκπαιδεύσει θα πρέπει να έχει και η δική σα γραμμή αναδοχή ή η εταιρεία σα, στι οποίε μπορεί να ανατρέξει για να μάθει τα πάντα. Και μάλιστα επειδή το υλικό είναι πολύ. τον κατευθύνω δίνοντα του συγκεκριμένα βήματα. Ότι και μετά θα δει το άλλο βίντεο και θα κάνει αυτό και αυτό. Δηλαδή δεν αφήνω τίποτα στην τύχη. Υπάρχει ένα πρόγραμμα και ένα σύστημα για οτιδήποτε θέλει να κάνει κάποιο. Για παράδειγμα, υπάρχει τρόπο να βρει ανθρώπου να μιλήσει. Έχουμε σενάρια για το πώ να προσκαλέσει ανθρώπου, είτε είναι γνωστοί είτε είναι άγνωστοι. Και είτε το κάνει τηλεφωνικά, είτε το κάνει από κοντά, είτε μέσω μηνυμάτων. Έχουμε τρόπου όπου πηγαίνει εσύ σε ανθρώπου και τρόπου όπου έρχονται οι άνθρωποι σε εσένα. Θε να κάνει Internet marketing. Έχουμε ακριβεί οδηγίε για το πώ να το κάνει αυτό. Θες να κάνεις πελάτες? Έχουμε ένα πρόγραμμα γι' αυτό. Θες να παρουσιάσει την επιχειρηματική ευκαιρία? Έχουμε ακριβεί οδηγίε για το πώ να το κάνει. Θέλεις να βάλεις αγγελίε? Σου δείχνουμε ακριβώ τι να γράψει, πού να τι βάλει, πώ να το κάνει, τα πάντα. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά μπορώ να σε υποστηρίξω, να σε καθοδηγήσω, να βλέπουμε μαζί αυτά που κάνει και από αυτά που κάνει τι σου φέρνει αποτέλεσμα και τι δεν σου φέρνει αποτέλεσμα, και να βρούμε τρόπου για να φέρουν όλα αυτά αποτέλεσμα και για σένα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι στη δουλειά μα που να μην ξέρουμε πώ γίνεται ή που να μην ξέρουμε πώ να το κάνουμε αποτελεσματικό για όλου. Και αν νομίζει ότι η δική σου περίπτωση είναι ξεχωριστή, Έχοντα χιλιάδε ανθρώπου που το κάνουν με επιτυχία, να είσαι σίγουρο ότι υπάρχουν άνθρωποι με πολύ χειρότερε καταστάσει και συνθήκε από τι δικέ σου που το κάνουν με επιτυχία. Οπότε πραγματικά έχουμε ένα πρόγραμμα για κάθε περίπτωση. Την ξέρουμε τη δουλειά μα. Και μάλιστα όχι μόνο θα σου δείξω τι να πει, πώ να το πει και να σε βοηθήσω να το βελτιώσει καθώ το κάνει, αλλά θα είμαι εκεί να σε ενθαρρύνω αν πέσει, αν απογοητευτεί και αν συμβεί ακόμα και κάτι σε προσωπικό επίπεδο και θε να μιλήσει. Θα είμαι εδώ για σένα. Αλλά αυτό που δεν είμαι διατεθειμένο να κάνω. Είναι να το κάνω για σένα. Δεν θα κάνω τη λίστα σου για σένα. Δεν θα πάρω τα τηλέφωνα σου για σένα. Δεν θα στείλω τα μηνύματα για σένα. Δεν θα κάνω τι παρουσιάσει σου για σένα, εκτό από την αρχή. Δεν θα βάλω τι αγγελίε σου για σένα. Δεν θα κάνω κάτι για σένα που έχω οδηγίε και το οποίο εσύ δεν είσαι διατεθειμένο να το κάνει. Εκείνη που έχει τη δική σου δουλειά. Ο δικό σου ρόλο, η δική σου ευθύνη. Έχουμε αφαιρέσει τελείω το κομμάτι τη εκπαίδευση, τη υποστήριξη και τη οργάνωση. Όλα αυτά είναι τακτοποιημένα, δεν χρειάζεται να ανησυχεί για αυτά, σα τα παρέχουμε. Και έχουμε αφήσει σε σένα να κάνει τη δουλειά. Θα πρέπει να κάνει τη δουλειά. Τώρα, αν με όλα αυτά πάλι δεν κάνει τη δουλειά, τότε πραγματικά δεν ξέρω πώ αλλιώ μπορώ να σε βοηθήσω. σω και να μην μπορώ σε αυτή τη φάση να σε βοηθήσω. σω να μην είναι η κατάλληλη στιγμή για σένα να μπει στη δράση τώρα. Κάτι που έχω ξαναπεί και έχω γράψει είναι ότι δουλεύουμε με του πρόθυμου. Γιατί αν κάνω και αυτά για σένα, τότε πρώτον, δεν θα έχω χρόνο να τα κάνω για μένα. Δεύτερον, θα σου μάθω λάθο στη δουλειά. Και τρίτον, θα μάθω λάθο στη δουλειά και στου δικού σου ανθρώπου. Οπότε, αν και είμαι δεδεθειμένο να κάνω πάρα πολλά για του ανθρώπου μου, αυτό που δεν είμαι δεδεθειμένο να κάνω είναι να κάνουν τη δουλειά για αυτού. Βλέπω συχνά διχειριωτέ που επενδύουν πάρα πολύ σε συνεργάτε του, κάνουν πάρα πολλά πράγματα για αυτού και τελικά αναρωτιούνται γιατί δεν έχονται σε μεγάλε εκδηλώσει, γιατί δεν παραγγέλνουν προϊόντα ή γιατί δεν ανανεώνουν καν τη συνδρομή του. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ο σωστό τρόπο, αλλά έχοντα μια εμπειρία 17 ετών και έχοντα δουλέψει με χιλιάδε άλλου ανθρώπου και έχοντα μιλήσει με άλλου πετυχημένου σε αυτή τη δουλειά, αυτό δηλαδή το να κάνουμε εμεί τη δουλειά για εκείνου. Μακροπρόθεσμα δεν δουλεύει. Μπορεί να φέρει ένα μικρό αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να διατηρηθεί, πόσο μάλλον να μεγαλώσει περισσότερο. Και στο τέλο, μα εξουθενώνει, μα απογοητεύει και είναι πιθανόν κάποιοι που βοηθήσαμε πολύ τελικά να γυρίσουν και να πούν ότι δεν του βοηθήσαμε. Τώρα, αν θέλετε να μάθετε ποια είναι τα πρώτα βήματα που χρειάζεται να δείξουμε σε ένα νέο συνεργάτη για να μείνει στη δουλειά, έχω ετοιμάσει μια εκπαίδευση γι' αυτό. Έχει διάρκεια περίπου μία ώρα και εκεί θα μάθετε τα εξή. Θα μάθετε τι χρειάζεται να προσέξετε όταν ξεκινάτε την εκπαίδευση ενό νέου συνεργάτη για να μην απογοητευτεί και τα παραδείσει από την πρώτη εβδομάδα. Να κάνω το ραντεβού εκπαίδευση από κοντά ή από το τηλέφωνο. Πόση ώρα να αφιερώσω σε κάθε περίπτωση και τι να συζητήσω. Ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα που συζητάμε στην πρώτη συνάντηση και ποια στη δεύτερη. Η φόρμα αποτίμηση επιχειρηματική στρατηγική είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τη δημιουργία του πλάνου δράση των συνεργατών σα και πολλά πολλά άλλα. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτή την εκπαίδευση, καθώ και να ακούσετε ένα ποσποσμα τη εκπαίδευση, μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετο train. GreekCoach.gr κάθετο train. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η δική σα άποψη γι' αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε και αυτά για του συνεργάτε μα. Θα πρέπει να παίρνουμε τα τηλεφωνήματά του. Να κάνουμε τη λίστα του εμεί. Να εκπαιδεύουμε για πάντα του δικού του συνεργάτε. Ή εφόσον του τα παρέχουμε αυτά και του παρέχουμε τα πάντα από εκπαίδευση, από υποστήριξη, από ενθάρρυνση, θα πρέπει να του αφήσουμε να τα κάνουν αυτοί. Φυσικά μετά από κάποιο σημείο. Αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, όπου και αν το βλέπετε, και γράψτε μου τι πιστεύετε ή τι κάνετε αυτή τη στιγμή. Αν βρήκατε χρήσιμο αυτό το βίντεο, πατήστε like και μοιραστείτε το με άτομα που πιστεύετε ότι θα του βοηθούσε. Κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube πατώντας το κόκκινο κουμπί, ώστε να λαμβάνετε κάθε νέο βίντεο μόλις το ανεβάζω. Ακολουθήστε με στο Instagram, όπω βλέπετε εδώ πέρα. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.